για μια βραδιά. Μια σπάνια αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στο Παντελή Νασόπουλο και στην εκπομπή Αποκαλυπτικά η Φέικο Κοινοπούλου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το νέο της ρόλο ως συγγραφέας, αλλά και για την αποχή της από την τηλεόραση. Σας γνωρίζουμε ως ηθοποιό, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχετε κάνει μια στροφή προς τη συγγραφή. Πώς σας γεννήθηκε αυτή η επιθυμία και ασχοληθήκατε με αυτό? Η αλήθεια είναι ότι έγραφα πάντα, αλλά ήμουν λίγο δειλή. Και δεν είχα ασχοληθεί και ποτέ σοβαρά με αυτό, να γράψω κάτι με αρχή, μέση και τέλος. Το καλό μεγαλώνοντας είναι ότι απελευθερώνεσαι και δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου. Πια δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν και λες θα κάνω και αυτό. Το ήθελα πάντα, θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όμως στα θέλω μας, στα πιστεύω μας και να μην φοβόμαστε. Δηλαδή μεγαλώνοντας, μεγαλώνουν και οι προοπτικές μας. Το είναι κάτι το οποίο το κατακτήσατε τα τελευταία χρόνια ή εξ αρχής κατά αυτή την πεποίθηση ότι πρέπει να ακολουθούμε αυτό που θέλει η καρδιά μας? Πάντα το είχα, αλλά με είχε απορροφήσει πάρα πολύ το θέατρο. Κάποια στιγμή που αναγκάστηκα να κάνω ένα διάλειμμα για κάποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους, στράφηκα στη συγγραφή. Ωραία! Άμα σας κάνει φάλτσο ο σκυλάς, να ακούτε Χατζηγιάννη. Δεν μας αδειάζετε τη γωνιά τώρα. Θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά. Η υποκριτική είναι κάτι το οποίο για εσάς έχει τελειώσει οριστικά? Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει το θέατρο, όχι, όχι. Νομίζω ότι του χρόνου θα επανέλθω πια. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν προτάσεις, απλά ήταν δικιά σας επιθυμία να μην συμμετάσχετε σε κάτι. Ναι, ναι. Και μετά ξέρετε, άμα λες όχι, 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 λίγο ξεχνιέσαι. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, δεν θα σε χάσω, Η Φέικο Κοινοπούλου, ύστερα από 25 χρόνια έγαμου βίου με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στο γάμο τους. Η γνωστή ηθοποιός για πρώτη φορά μιλάει για το δύσκολο αυτοχωρισμό, αλλά και για την μεγάλη της λατρεία το γιο της. Είστε ένα πρόσωπο που πάντα απήχατε γενικότερα. Από τα περιοδικά είχατε μια πολύ διακριτική στάση στην προσωπική σας ζωή. Το γεγονός ότι μάθαμε ότι κάποια στιγμή πλέον δεν είστε μαζί με τον σύζυγό σας και βγήκε αυτό προς τα μέσα, ήταν κάτι που σας στεναχώρησε? Δεν με στεναχωρεί τίποτα. Τα πράγματα τώρα που έχει περάσει καιρός είναι καλά? Μια χαρά. Ο γιος το διάβασε το βιβλίο, πώς το φάνηκε? Ο γιος μου δεν το διάβασε γιατί πηγαίνει στην τρίτη ηλικίου και δίνει πανελλαδικές και όλη την ημέρα διαβάζει. Δεν είναι δυνατόν να του πω διάβασε και το βιβλιαράκι μου τώρα που έχει μισή ώρα. Θα νομίζω το καλοκαίρι όμως ότι θα το διαβάσει. Με την ησυχία του και θα το ευχαριστηθεί. Είστε και φίλοι μαζί με το γιο ή δεν μπορεί η μαμά να είναι φίλος με το παιδί της? Είμαι μαμά. Τώρα φίλοι δεν ξέρω, δεν μου λέει τα πολύ προσωπικά του και καλά κάνει. Ούτε εγώ του λέω τα πολύ προσωπικά μου. Νομίζω όμως ότι έχουμε μια πολύ υγιή και καλή σχέση.